Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019. Σε κάποιους δήμους συνεχίζεται η μάχη, συνεχίζεται και η αγωνία. Σε κάποιους άλλους δήμους όμως οι υποψήφοι έχουν βάλει τέλος στην αγωνία τους. Ένας από αυτούς τους δήμους και ο Δήμος Πλατανιά. Ο κύριος Γιάννης Μαλανδράκης λοιπόν είναι δήμαρχος Πλατανιά και νέος αφού επανεξελέγει. Καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε και στους τηλεθεατές σας. Συγχαρητήρια και για την εκλογή σας. Μια εκλογή η οποία έγινε από την πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών. Έτσι, το πρώτο δικό σας σχόλιο σε ό,τι έχει να κάνει με το αποτέλεσμα, φαντάζομαι και είναι απολύτως λογικό. Είστε ικανοποιημένος απόλυτα σε ό,τι έχει να κάνει με το εκλογικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα, το είπατε και εσείς, είναι ένα ποσοστό πάρα πολύ υψηλό, είναι σχεδόν 65%. Είναι παραπάνω από το ποσοστό των προηγούμενων εκλογών και το κυριότερο είναι και παραπάνω κάποιες εκατοντάδες ψήφοι σε απόλυτο αριθμό από την προηγούμενη φορά. Είμαστε μια ομάδα, η Αυτοδιοικητική Συνεργασία Πολιτών που ξεκίνησαμε το 2010 και συνεχίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Παρότι, όπως ξέρετε, υπήρχαν πάρα πολλές ανατροπές και στις δημοτικές αρχές λόγω των προβλημάτων και των μνημονίων τα οποία έχουν προηγηθεί ή των οικονομικών δυσκολιών που εξακολουθούν και υπάρχουν στον κόσμο από τα 1.200 προβλήματα τα οποία έχει υπομειστεί. Και βέβαια, αυτή τη φορά είμαστε και ανανεωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό ως ψηφοδέλτιο και με την παλιά ομάδα σύσσωμη. Και νομίζω ότι το μήνυμα που μας έστειλαν οι δημότες μας, αν λάβετε υπόψη σας ότι εδώ πέρα πριν από μερικές εβδομάδες είμαστε στο στούντιό σας για να μιλάμε για τις φοβερές καταστροφές του Φεβρουαρίου 2019, μέσα από κάποια πρωτοφανή καιρικά και ακραία φαινόμενα, τα οποία φυσικά οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές σε όλα τα μέτωπα. Εμείς έχουμε βέβαια επιχειρήσει όλο το διάστημα αυτό να λύσουμε θέματα καθημερινότητας όσο μπορούμε. Θα πάμε και σε αυτά, Δημαρχέ. Επιχειρώντας σε αυτά. Κρίνω ότι αυτή λοιπόν η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και για αυτά τα οποία έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προβλήματα, αλλά και τα μεγάλα έργα του Δήμου, είναι μια ισχυρή επιβεβαίωση ότι μας ζητά να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, όπως και σήμερα, να είμαστε υπεύθυνοι και αποτελεσματικοί. Άρα εκεί πιστεύετε λοιπόν ότι κρίθηκε για το αποτέλεσμα των εκλογών για τον Δήμο σας, για τον Δήμο Πλατανιά. Όμως η αλήθεια είναι, κύριε Δήμαρχε, και έχουμε συζητήσει πολλές φορές, όχι μόνο φυσικά για το κομμάτι των καταστροφών, αλλά και για το κομμάτι της αυτοδιοίκησης στο σύνολό της. Μια αυτοδιοίκηση η οποία δοκιμάστηκε πολύ τα τελευταία χρόνια, με πολύ περιορισμένους πόρους, αλλά μεγάλες αρμοδιότητες. Μια αυτοδιοίκηση η οποία τώρα έρχεται αντιμέτωπη και με τον Κλεισθένη. Πώς βλέπετε το νέο τοπίο όπως διαμορφώνεται? Εσείς δεν θα έχετε ζητήματα πλειοψηφίας μέσα στο δημοτικό σας συμβούλιο, όμως ξέρετε ότι όμορφοι δήμοι σας και άλλοι δήμοι της Κρήτης, όπως και ολόκληρης της χώρας, θα έχουν σοβαρά ζητήματα σε αυτό που λέμε κυβερνησιμότητα, σε αυτό που λέμε διοίκηση του Δήμου. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που θα υπάρχουν είναι αυτό που είπατε. Και θέλω να πω ότι ίσως η πιο ισχυρή αλλαγή εντός ή εκτός εισαγωγικών που έφερε ο Κλεισθένη ήταν στην πραγματικότητα η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Εγώ θα περίμενα και το είχα πει και στα συνέδρια της ΚΕΔ αλλά και στην ΠΕΔ ότι το ζητούμενο για μας θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή ο Κλεισθένη να είναι μια αλλαγή σε ό,τι αφορά όχι μόνο αρμοδιότητες αλλά θεσμοθετημένους πόρους και πάνω απ' όλα διαδικασίες που μπορούμε να ασκήσουμε τη διοίκηση, τη λεγόμενη τοπική διοίκηση που λέει και το άρθρο 102 του Συντάγματος. Αυτή σε πάρα πολλές περιπτώσεις παρακάμπτεται. Δεν ασκούμε τοπική διοίκηση, αλλά δυστυχώς έχουμε το μακρύ χέρι του κράτους με διάφορους μηχανισμούς, όπως είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία εξακολουθεί και υφίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ό,τι κάνουμε. Έχει ως αποτέλεσμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις είτε το έργο μας να παρακολύεται, είτε να ερχόμαστε σε ένα έλεγχο σκοπιμότητας κάποιων πραγμάτων και όχι νομιμότητας των κάποιων πραγμάτων, με αποτέλεσμα αυτό να μην έχει ανασταλεί ούτε από τον Κλεισθένη. Υπήρξαν βέβαια κάποια βήματα σε ό,τι αφορά τα όρια στα οποία η αποκεντρωμένη διοίκηση, ανάλογα με το αν είναι προμήθεια, υπηρεσία ή έργο, έχει την λεγόμενη έγκριση νομιμότητας, και πάλι όμως εξακολουθεί και υπάρχει αυτό. Ένα άλλο κεφάλαιο πολύ σημαντικό είναι σε ό,τι αφορά το πώς μπορεί αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει μια μεγάλη και ουσιαστική παρέμβαση στην τοπική ανάπτυξη. Αυτό στην πραγματικότητα μέσα από το Κλεισθένη δεν υπάρχει. Και το κυριότερο για μένα θα έπρεπε αυτό να υπάρξει. Να ξεκαθαρίζει, κύριε Δήμαρχε, με έναν οποιοδήποτε Κλεισθένη, όπως αλλιώς το ονομάσουμε, με οποιαδήποτε παρέμβαση να ξεκαθαρίζει το πόσο ουσιαστική και άμεση μπορεί να είναι η παρέμβαση των δημοτικών αρχών στην τοπική κοινωνία. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο για κάθε δημοτική αρχή. Και δεν είναι μόνο στην τοπική κοινωνία, είναι και στην τοπική οικονομία. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, η τοπική οικονομία είναι αυτή η οποία δίνει το περιθώριο σε πάρα πολλούς να επιχειρούν στην περιοχή τους, στο χωριό τους, σε μια ευρύτερη περιοχή γύρω από το χώρο στον οποίο κατοικούν. Άρα, στην ουσία, έχοντας μια βελτίωση στα οικονομικά τους δεδομένα, υπάρχει βελτίωση στην ποιότητα ζωής, άρα και στην παραμονή στον χώρο στον οποίο είναι, στην οντοχώρα, ας πούμε, σε ένα χωριό ή οπουδήποτε αλλού, σε δήμους όπως είναι ο δικός μας που δεν έχει το μεγάλο αστικό κέντρο. Εγώ θα σας πω, ένας από τους τρόπους που θα έδινε και μια ενίσχυση στην οικονομική
αυτοτέλεια των Δήμων, που αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα οι Δήμοι πώς λειτουργούν. Λειτουργούν με την όποια χρηματοδότηση του κράτους, η οποία ξέρετε πολύ καλά ότι έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια και έχει σταθεροποιηθεί να είναι στο μείον 60% από τα επίπεδα του 2011 και έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία χρόνια εκεί, τουλάχιστον δεν μειώθηκε και κάτω από το μείον 60 την τελευταία τετραετία. Και συγχρόνως να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε προγράμματα υπάρχουν για διάφορους άξονες και δράσεις που αφορούν την καθημερινότητα ή και σοβαρά έργα υποδομής ή κοινωνικής πολιτικής στους Δήμους. Ένα παράδειγμα που είχα πει και το έχω βάλει θέμα και έχει γίνει και αποδεκτό σε επίπεδο ΚΕΔΕ, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτό από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα στις επόμενες εβδομάδες με όποια κυβέρνηση υπάρχει. Είναι το θέμα των φόρων που αφορά αυτούς που μένουν σε ένα κατάλημα και ο οποίος αυτή τη στιγμή πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι ο λεγόμενος φόρος διανυκτέρευσης. Ναι, το 1-2 ευρώ έχει γίνει αποδεκτό και από φορείς του τουρισμού. Ακριβώς. Ξεκινάει από μισό ευρώ ανάλογα αν είναι νοικιαζόμενο δωμάτιο και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 4 ευρώ ανάλογα την κατηγορία του καταλήμματος. Αυτό, κυρία Σφακιανάκη, πάει αυτή τη στιγμή σε ένα Υπουργείο Οικονομικών, σε μια χωάνη του ελληνικού δημοσίου, η οποία δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα ούτε στην τοπική κοινωνία που δέχεται μια όχληση από 5 και 6 μήνες που η Κρήτη, όπως ξέρετε, αλλά και πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας είναι αμυγός τουριστικές περιοχές. Και συγχρόνως δεν πάει και σε έργα ανάπτυξης ή έργα βελτίωσης ποιότητας ζωής. Αυτό λοιπόν το πράγμα, αφού καταβάλλεται που καταβάλλεται από τους επισκέπτες, θα έπρεπε να αποδίδεται στους οικείους Δήμους, όπως αποδίδεται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όποιος έχει ταξιδέψει θα το γνωρίζει αυτό, ότι είναι λεγόμενα topical taxes, τοπική φόρη, και να μπορεί αυτό το πράγμα να γυρίζει και να γίνεται είτε έργο υποδομής, είτε έργο προβολής. Επιμένετε εδώ και καιρό, και το θυμάμαι αυτό, κύριε Δήμαρχε, να πάει αυτός ο φόρος στους Δήμους. Και είναι κάτι το οποίο δεν επιβαρύνει αυτή τη στιγμή τον πληθυσμό, ούτε τον μόνιμο, ούτε τον πληθυσμό ο οποίος πιθανόν επιχειρεί σε μια περιοχή, ούτε τον επιχειρηματία. Επιβαρύνεται αυτός που είναι επισκέπτης. Αλλά ενισχύει τα κρατικά ταμεία. Και πάμε σαν χειρογείο της Αθήνας. Και γι' αυτό δεν πάει τόσο εύκολα. Και πού υπάρχει ανταποδοτικότητα. Έτσι. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Και μάλιστα εγώ, για να μην πει κάποιος ότι γιατί να πάει στο Δήμο και θα ήταν ίσως ένα εύλογο και ισοπεδωτικό επιχείρημα, έχω προτείνει να υπάρχει μια ανταποδοτικότητα. Όπως υπάρχει ανταποδοτικότητα για τα δημοτικά τέλη, που αφορούν καθαριότητα και ηλεκτροφορισμό, να υπάρχει ισοσκελισμένο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τα έσοδα από το λεγόμενο τέλος πλέον διανυκτέρευση αντί για φόρο που πάει στο ελληνικό δημόσιο, όπου θα γνωρίζουν και αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται με τον τουρισμό ή και οι περιοχές οι οποίες δέχονται την όχληση, αλλά και μια ισόρροπη κατανομή στο σύνολο. Και μάλιστα είχα πει και το εξής, κυρία Σφακιανάκη. Εάν υπάρχει ένας αντίλογος ότι αυτά τα λεφτά γιατί να πάνε στους τουριστικούς δήμους που έχουν τις μεγαλύτερες διανυκτερεύσεις και υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν έχουν τόσο τουριστικό ρεύμα, αλλά αυτοί είναι αδικημένοι. Και έχω προτείνει εγγράφος εδώ και πολύ καιρό και έχει γίνει δεκτό και από την ΠΕΔ και από την Οικονομική Επιτροπή της ΚΕΔΕ που συμμετέχω, ένα ποσοστό, το 20% αυτό, να πηγαίνει σε ένα κουμπαρά και να αναδιανέμεται στο σύνολο των Δήμων της χώρας, προκειμένου να έχουν προστιθέμενο όφελος και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ρεύμα τουρισμού στην περιοχή τους. Άρα δημιουργήσει μια διανομή λοιπόν. Ακριβώς, μια αναδιανομή. Δεν θα παίρνουν μόνο οι τουριστικοί δήμοι οι οποίοι έχουν μεγάλο αριθμό, άρα ευλογούμε τα γένια μας, αλλά από αυτό ένα ποσοστό 20% και μάλιστα είχα προτείνει και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναδιανομή του ΤΑΠ. Άρα λοιπόν υπάρχει το μοντέλο, υπάρχει η φόρμουλα. Συγχρόνως είναι ένας φόρος ο οποίος έχει καμία σχέση με τον ελληνικό πληθυσμό, εκτός και κάνει τις διακοπές του, που αναλογεί το ίδιο και σε όλους. Κατά αναλογία, αυτό το πράγμα θα μπορεί να δημιουργήσει ένα πόρο, ο οποίος σας είπα και πού μπορεί να διοχετευτεί στην πορεία. Αυτή η πρόταση, κύριε Δήμαρχε, έχει φτάσει προς το αρμόδιο ή τα συναρμόδια υπουργεία? Και αν ναι, τι απάντηση έχετε λάβει, και αν έχετε λάβει κάποια απάντηση? Εγώ γιατί καταλαβαίνω ότι έχει εγκριθεί από την ΚΕΔΕ. Έχω φτάσει και μέχρι το ΣΕΤΕ, που είναι το ανώτατο όργανο, αν θέλετε, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού. Και η άποψη του ΣΕΤΕ αυτή τη στιγμή, με τη λογική μια ανταποδοτική παρέμβαση, είτε σε έργα είτε σε δράσεις, είναι θετική. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα που αφορά στην ουσία το Υπουργείο Οικονομικών. Για να σας πω και κάτι άλλο. Αυτοί είχαν προβλέψει κάποια έσοδα τότε που έγινε το 2016 με εφαρμογή από το 2018, διότι από τότε ψηφίστηκε αυτός ο φόρος, της τάξης των 70-80 εκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή, λόγω ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει μεγάλο αριθμό επισκεπτών, άρα και μεγάλο αριθμό διανυκτερεύσεων, που είναι διανυκτερεύσεις, υπολογίζεται αυτός ο φόρος, αυτό έχει φτάσει στα 250 εκατομμύρια. Άρα, είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, αν θέλετε, και από την πρόβλεψη ένα πλεόνασμα σε εισαγωγικά. Άρα, λοιπόν, είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέω, γιατί θα δοθούν οι πόροι, οι οποίοι, είπα και με ποιο τρόπο, μπορεί να υπάρχει μια ισοκατανομή, αναλογική πάντα βέβαια με το φορτίο που δέχεται κάθε περιοχή, στο εύρος και το θέμα είναι, Δήμαρχε, και θα επιμείνω, το θέμα είναι να φτάσει στο Υπουργείο Οικονομικών και αυτό να απαντήσει και να δούμε και ποια, πώς αιτιολογεί ενδεχόμενη άρνησή του στο να γίνει αυτή η μεταβολή και αυτό τα έσοδα να πάνε στους Δήμους.
Εγώ θα το πω πιο δραστικά ακόμα, αν θέλετε. Όπως ξέρετε, είναι ανοιχτή η λεγόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Η οποία συνταγματική αναθεώρηση έχει μέσα συγκεκριμένα άρθρα τα οποία είναι υποαναθεωρητέα, όπως λέμε. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, εκεί λοιπόν προβλέπονται οι πόροι και τα έσοδα σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, για την οποία λέμε ότι βάσει του άρθρου 102 προβλέπεται η αυτοτέλειά της, η οποία από την άλλη σας είπα προηγουμένως, αρχή της κουβέντας μας, πόσες φορές εμέσως παραβιάζεται η λεγόμενη αυτοτέλεια, να γίνει η σαφής πρόβλεψη αυτών των λεγόμενων δυναμικών φόρων, οι οποίοι, ξαναλέω, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με το δημότη της περιοχής ή με τον πολίτη, με τον κάτοικο, γιατί ανέφερα προηγουμένως πώς επιβάλλονται. Νομίζω ότι έτσι, με αυτόν τον τρόπο και έτσι όπως το θέτεται τώρα, αυτή τη στιγμή, κύριε Δήμαρχε, θέτεται πρώτων ευθυνών τους και τους βουλευτές. Και όσους θα είναι και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μα είναι πολιτική να απόφαση. Την πρωτοβουλία. Θέλει πολιτική βούληση. Είναι σαφώς μια πολιτική απόφαση η οποία θα δείχνει σαφέστατα πώς βλέπουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Ή θα τους δώσουμε πόρους και αρμοδιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί, mm-hmm. να ανοίξει μια βενετάλια δράσεων, οι οποίες ακρίνονται από τους πολίτες και μπορεί μέσα, ξαναλέω, από ισοσκελισμένο το αποδοτικό πρόγραμμα να γνωρίζει από την αρχή από τον προϋπολογισμό κάποιος πού θα πάνε τα λεφτά αυτά, και όχι κάπου γενικά στη χουάνη του Δήμου, για να το πω σχηματικά, mm-hmm. αντιστοιχώντας τη φράση μου αυτό που είπα για το ελληνικό δημόσιο. Και συγχρόνως θα τη δώσει τη δυνατότητα να χειραφηθείτε λίγο από το μακρύ χέρι του κράτους. Έτσι. Δήμαρχε, πάμε λίγο και στα του Δήμου σου, αμιγώς τα του Δήμου σας εκεί στην περιοχή. Δεχτήκατε πολύ μεγάλο πλήγμα το χειμώνα που μας πέρασε. Την ίδια ώρα η τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει. Σε τι φάση βρίσκεστε, αν έχετε καταφέρει να κλείσετε κάποιες από τις πληγές, να έχουν πουλωθεί και ποια ζητήματα παραμένουν ακόμα ανοιχτά? Γιατί είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο τουριστικό ρεύμα, στηρίζεται στον τουρισμό και φυσικά είναι και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι θα πρέπει να βλέπουν τα πράγματα να βελτιώνονται. Είμαστε ένας ιδιαίτερος Δήμος, θα έλεγα, χωρίς καμιά αίσθηση εγωκεντρισμού, γιατί έχουμε πολύ υψηλό μέτωπο παραλιακό, το οποίο έχει τουριστικές μονάδες, πάρα πολλές, μιλάμε για πάνω από 20.000 κλίνες. Έχουμε μεγάλο κομμάτι παραγωγικό, το μισό παραγωγικό κομμάτι του νομού σε Λεόνδρα, Σπεριδοειδή, Αμπέγια και Λιπάνη στον Πλατανιά, και έχουμε και πάρα πολύ ειρηνή ζώνη με κτηνοτροφία. Έχουμε ένα μοντέλο μεικτό σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν πρέπει να εστιάζουμε και στα τρία ταυτόχρονα. Πράγμα πολύ δύσκολο. Η Θεομηνία μας βγήκε λίγο ακριβώς ένα μήνα πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Ξέρετε πολύ καλά τι συνέβη στην παραλιακή ζώνη με τη γέφυρα του Πλατανιά. Εκεί πέτυχε η περιφέρεια και οφείλω να το πω. Και είχαμε κάνει και εμείς μια σειρά ενεργειών με τη δικά μας συνεργεία όσον αφορά ίδρυυση, αποχέτευση που είχαν σχέση με την συγκεκριμένη γέφυρα, να παραδοθεί σε απόλυτη λειτουργία και καλύτερα από πριν, πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Δηλαδή, ήδη από τις αρχές του Μαΐου η γέφυρα έχει παραδοθεί σε χρήση. Πλήρως αποκατεστημένη. Ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι για μας, που έχουμε ένα παραλιακό μέτωπο κοντά 20 χιλιόμετρα, έχουμε σχεδόν όλο τον κόλπο των Χανίων στα 3 τέταρτα να ανήκει στα όρια του Δήμου Πλατανιά, με εκατοντάδες, χιλιάδες κυβικά φερτά υλικά από τα ποτάμια. Οι παραλίες μας είχαν γίνει πραγματικά αγνώριστες. Δεν μπορούσες να περάσει ούτε φορτηγό από πάνω στον παραλιακό δρόμο, για να καταλάβετε, όπου υπήρχε αυτός. Δόθηκε μεγάλη μάχη και δίνεται ακόμα. Και τι εννοώ δίνεται? Η μάχη δόθηκε για πάρα πολλές εβδομάδες, για να καθαρίσουμε τις παραλίες, για να καθαρίσουμε τους παραλιακούς δρόμους, για να επαναφέρουμε σε δυνατότητα επίσκεψης για κάθε λουόμενο, είτε είναι δημότης μας είτε είναι επισκέπτης μας. Επειδή όμως ακριβώς η θάλασσα έχει γεμίσει με πάρα πολλά φερτά υλικά από τα ποτάμια και από αυτά που κατέβασαν, με αυτά που συνέβησαν, να ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές με ένα καιρό ο οποίος είναι μποριάς, ξαναγεμίζει η παραλία, ξαναπάμε πάλι, ξανακαθαρίζουμε. Ξαναεπιχειρούμε, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε το μέτωπό μας καθαρό. Πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει σε συντριπτικό ποσοστό, αν αναλογιστείτε ότι αυτά γίνανε μέσα σε λίγες εβδομάδες, δεδομένου ότι υπήρχαν και γιορτές, δεν μας ενδιαφέρει αν υπήρχε προεκλογική περίοδο ή όχι. Εμείς είμαστε εστιασμένοι στο στόχο. Τώρα συνεχίζουμε τις προσπάθειες στην ενδοχώρα. Είναι το μεγάλο θέμα της αγροτικής οδοπίας. Έχουμε χιλιάδες χιλιόμετρα αγροτικής οδοπίας. Έχουμε τα μεγάλα προβλήματα των καταστροφών, τα οποία φυσικά δεν έχουν αποκατασταθεί. Έχουμε κάνει μόνο διανοίξεις και προσβάσεις και συνεχίζουμε αυτό με τους πόρους. Έχει έρθει έξτρα ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, για να γίνουν οι μεταφορές? Εμείς επιχειρούμε, κυρία Σφαγιανάκη, με τα λεφτά που πήραμε το Φεβρουάριο για τα μισθώματα των μηχανημάτων που επιχειρούν μέχρι σήμερα. Αυτό το οποίο έχει δεσμευτεί η πολιτεία, περιμένουμε τις επόμενες μέρες να έρθουν τα λεφτά σε ό,τι αφορά τις αποκαταστάσεις. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου, έτσι εβδομάδα θέλω να ελπίζω. Υπάρχει ρητή και σαφής δέσμευση σε αυτό. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί από την εκλογική διαδικασία. Ακριβώς, θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστεί. Έχουμε κάνει όλα τα δελτία, όλα τα πάντα που μας έχουν ζητήσει, προκειμένου να έρθει αυτή η χρηματοδότηση, να μπει σε συγκεκριμένο κωδικό,
για να μπορούμε μετά με τις διαδικασίες, θα κοιτάξουμε να ενεργοποιήσουμε τις διαδικασίες που προβλέπονται σε περίπτωση που είμαστε εμείς τώρα εκτάκτου ανάγκης. Για να ξέρετε, εμείς εξακολουθούμε και είμαστε μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι, ναι. Είμαστε 8 μήνες μας έχουν κήρυξει ακριβώς λόγω του μεγέθους του φαινομένου και το τεράστιο εύρος των καταστροφών. Βέβαια. Και το είδος, γιατί δεν είναι μόνο το εύρος, κυρία Σφακιανάκη, και το είδος. Έχουμε δει προβλήματα που έχουν να κάνουν με γεωλογικές μετατοπίσεις. Έχουμε κατακριμνείς. Δεν έχουμε κάποιες απλές καταπτώσεις. Οι οποίες κλείσανε. Ήταν μεγάλες οι καταστροφές και όλο αυτό το πλήγμα το οποίο δέχτηκε και ο Δήμος Πλατανιά, η Δυτική Κρήτη περισσότερο. Δήμαρχε, σε ό,τι έχει να κάνει με το τουριστικό ρεύμα, είναι καλά τα μηνύματα, έρχεται τουρισμός ή ενδεχομένως και αυτά τα νέα τα οποία κυκλοφόρησαν ενδεχομένως να κάνανε και μια μικρή, αν θέλετε, ζημιά στο τουριστικό μας ρεύμα. Εντάξει, έχετε σίγουρα πολύ μεγάλη πίτα σε αυτό που λέμε τουρισμός της Κρήτης. Ναι, έχουμε ότι ίσως τη μεγαλύτερη στη Δυτική Κρήτη, ίσως αναλογικά με τον Δήμο μας, σίγουρα είναι μεγαλύτερη. Εσείς και ο Δήμος Χερσονήσου είστε πλέον μπορούμε... τουριστική δήμη. Σωστά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή μου δόθηκε ευκαιρία να παρευρεθώ σε κάποιες εκδηλώσεις που κάνουν μεγάλοι tour operator, οι οποίοι είναι, αν θέλετε, και παραδοσιακοί παλάτες. Εμείς, μάλλον αυτοί είναι δικοί μας και εμείς δικοί τους, με την έννοια ότι εμείς παρέχουμε και αυτοί στέλνουν τους κατοίκους των βορείων χωρών, σκανδιναβικών χωρών επί το πλήσω στην περιοχή μας και επαναλαμβανόμενους μάλιστα επισκέπτες. Και είχα κάποιες συζητήσεις μαζί τους. Δεν μου δώσανε να καταλάβω ότι αυτά τα οποία είχαν συμβεί λειτουργούσαν ανασταλτικά σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα της περιοχής μας. Κάποια άλλα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με κάποια άλλα θέματα, είτε διαχρονικά, είτε θέματα της δικής τους οικονομικής δυνατότητας που υπάρχει στη δικιά τους χώρα, το να διαμορφώσει κάποια πακέτα τα οποία είναι μεταγενέστερα ή προγενέστερα σε σχέση με άλλους χρόνους που υπήρχε το κλείσιμο στα ξενοδοχεία. Όμως οφείλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει ούτε από κάποιο φορέα θεσμικό, αλλά ούτε φυσικά από τις επαφές που έχω, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια καθίζηση ή κάποιο πρόβλημα το οποίο είχε να κάνει με τα φαινόμενα της προηγούμενης περίοδου. Δήμαρχε, τα επόμενα χρόνια, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, γιατί όλα τα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, πιστεύετε ότι θα είναι καλά χρόνια για την αυτοδιοίκηση? Επειδή τυχαίνει και ίσως είμαι από τους λίγους διασωθέντες εντός ή εκτός εισαγωγικών δημάρχους στη διαδρομή αυτή, την οποία έχω ξεκινήσει το 2010 με τους συνεργάτες μου, και είμαι η τρίτη διαδοχή και συνεχόμενη θητεία μου, και μάλιστα ξεκίνησα σε δύσκολες χρονιές, από την εποχή των μνημονίων, και συνεχίζω μέχρι σήμερα, θεωρώ ότι αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή αυτοδιοίκηση, και εφόσον θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να πάμε σε έναν αριθμό οικονομικής ανάπτυξης, ο οποίος τουλάχιστον να είναι, αν μη τι άλλο, θετικός και πραγματικός, και όχι να είναι λογιστικός, θα πρέπει η αυτοδιοίκηση να ενηλικιωθεί. Και όταν λέω να ενηλικιωθεί, δεν εννοώ από τις δημοτικές αρχές ή να ενηλικιωθεί σε σχέση με τον τρόπο που η ίδια αντιμετωπίζει, γιατί αυτό, αν θέλετε, έχει συμβεί λόγω ότι έχουν μεγαλώσει τα μεγέθη, έχουν γίνει πιο τυπικά οι διαδικασίες, υπάρχουν ίσως πιο δομημένες υπηρεσίες παρά ότι είναι μη επαρκώς τελεχόμενες. Πρέπει να ενηλικιωθεί σε ό,τι αφορά το ρόλο της, σε ό,τι αφορά το βαθμό της παρέμβασης και σε ό,τι αφορά το πλαίσιο το νομικό στο οποίο αυτή μπορεί να δράσει, και εκεί θα φανεί πραγματικά και η διαφορά. Και τις διεκδικήσεις, θα προσθέσω εγώ, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να διεκδικεί και η αυτοδιοίκηση. Προσέξτε όμως, κυρία Σφακιανάκη, ποια είναι η παρένθεσή μου. Εμείς διεκδικούμε τώρα 10 χρόνια. Ό,τι έχουμε πετύχει, το έχουμε πετύχει με διεκδίκηση. Έχουμε διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις και έχουμε πετύχει από πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Είτε είναι ευρωπαϊκά κοινοτικά πλαίσια, είτε είναι διακρατικές χρηματοδοτήσεις από άλλα προγράμματα, είτε είναι μέσα από τα προγράμματα που βγαίνουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε και τα έργα μας. Γιατί η κρατική χρηματοδότηση για να κάνεις έργα είναι 370.000 ευρώ Πλατανιά. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν φτάνει να κλείσεις ούτε το 1/3 των λακκουβών, για να είναι παράδειγμα σημαντικό. Ενώ την ηλικίωση του να μπορεί η αυτοδιοίκηση να κάνει ένα σχεδιασμό και αυτός ο σχεδιασμός να έχει βάσεις για να μπορεί να υλοποιηθεί. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει η σταδιακή απεξάρτηση από τον εναγκαλισμό του κράτους. Αυτό μέχρι σήμερα δεν πάει, γιατί και εγώ όταν θέλω να διεκδικήσω λεφτά, πηγαίνω στα Υπουργεία, διεκδικώ για να πάρω. Άρα έχει να κάνει με το βαθμό διεκδίκησής μου, οριμότητας πρότασής μου και με τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να ανταγωνιστώ μια αντίστοιχη πρόταση ενός άλλου συναδέλφου. Αυτό όμως είναι πάλι μέσα από το κράτος εξαρτάσεις. Ναι, υπάρχουν αυτές οι εξαρτήσεις που δεν είναι διαφορετικό. Αυτοδιοίκηση με όλη τη σημασία της λέξης. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που λέτε, νομίζω το είπατε σχηματικά σε μία φράση. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Το καλοκαίρι είναι μπροστά και είστε ένας από τους Δήμους που θα το χαρούν το καλοκαίρι αυτό. Ας ευχηθούμε να είναι μια καλή τουριστική σεζόν. Ελπίζω να το χαρούμε χωρίς φωτιές, γιατί είναι έτσι μεγάλο πρόβλημα. Με τις βροχές που πέσανε, οι δρόμοι έχουν προβλήματα πάρα πολλά, οι αγροτικοί και οι δασικοί. Προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να είμαστε πιο επαρκώς
ενεργοί και να παρεμβαίνουμε προκειμένου να υπάρχουν οι προσβασιμότητες σε περιοχές που είναι δύσκολες. Θέλει όμως επαγρύπνηση από όλους για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα περάσουμε ένα καλοκαίρι όσο γίνεται πιο ήρεμο και να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Επαγρύπνηση λοιπόν και προσοχή όλοι μας, γιατί καμιά φορά και το έχουμε δει, οι μεγαλύτερες τραγωδίες γράφονται κατά λάθος, από ένα λάθος. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλή θητεία, καλή δύναμη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.